πρέπει να προωθηθούν άμεσα, γιατί αφορούν την υγεία των πολιτών. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, τίποτα πολύτιμότερο από την υγεία μας. Η υγεία δεν είναι μια υπηρεσία όπως κάποιες άλλες που διακινούν έγγραφα και έχουν να κάνουν με γραφειοκρατία και με προώθηση κάποιων ετοιμάτων οικονομικής ή άλλης φύσεως. Πρέπει να έχουμε άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας και να είμαστε αποτελεσματικοί. Έτσι είναι σωστό και θεωρώ τώρα και με την ευκαιρία της επίσκεψης εδώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε φόρμες της ύλης και με εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με ενημερώσετε διεξοδικά για τα θέματα του νοσοκομείου της Σπάρτης αλλά και με όλους τους φορείς, με τον Ιατρικό Σύλλογο, με την, όπως ακριβώς και εσείς μου είπατε, με την Ένωση των Γιατρών, των Νοσηλευτών, τους Δημάρχους της Λακωνίας, προκειμένου από κοινού πλέον να έχουμε ένα πρόγραμμα δράσης και να μπορέσουμε να προωθήσουμε, να ιεραρχήσουμε αν θέλετε τα προβλήματα και να προωθήσουμε ό,τι είναι δυνατόν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να σταθούμε δίπλα σας. Είχα την ευκαιρία σήμερα και τη χαρά να συνομιλήσω και να συνεργαστώ με τον διοικητή του νοσοκομείου της Σπάρτης, τον κύριο Κουφό, για θέματα που αφορούν στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Όπως γνωρίζετε, από πρώτη εβδόμου, το ΕΣΠΑ, τα έργα του ΕΣΠΑ έχουν πλέον περιέλθει στην περιφέρεια. Και από κοινού συμφωνήσαμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες που αφορούν στο νοσοκομείο της Σπάρτης, να συμβάλλουμε με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και να ιεραρχήσουμε τα έργα που θα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Είναι μία δέσμευση δική μας, είναι δέσμευση του Περιφερειάρχη, του κ. Τατούλη. Να σας πω ότι υπήρχε εχθές για θέματα υγείας μία σύσκεψη στην οποία συμμετείχε και ο κ. Κουφός στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, αφού τα προβλήματα είναι γνωστά, να τα ιεραρχήσουμε για να μπορέσουμε να τα εντάξουμε στο ΕΣΠΑ και να δώσουμε λύση στα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Σπάρτης. Στόχος λοιπόν είναι να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα, να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στα χρόνια και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Σπάρτης, αλλά παράλληλα και το νοσοκομείο των Μολάων, γιατί εξυπηρετεί μία περιοχή με πολλά προβλήματα, αν θέλετε, είναι απομονωμένη από το κέντρο της πόλης, από την πρωτεύουσα και κυρίως και πολύ μεγάλο πληθυσμό. Το νοσοκομείο της Σπάρτης, το νοσοκομείο των Μολάων, τα κέντρα υγείας, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε διεξοδικά προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα υγείας μέσα στο νομό. Το θέμα της υγείας είναι το μεγαλύτερο αγαθό και για εμάς την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι το πρώτιστο. Καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Αντιπεριφερειάρχη για την σημερινή συνεργασία που είχαμε εδώ στο γραφείο της, η οποία αποτελεί συνέχεια της χθεσινής σύσκεψης στην Τρίπολη που έγινε με αφορμή την ανάληψη των έργων ΕΣΠΑ από 1η Ιουλίου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Χθες λοιπόν στο γραφείο του κυρίου Τατούλη, του κυρίου Περιφερειάρχη, έγινε μια μεγάλη σύσκεψη στην οποία προείδρευσε ο ίδιος και συμμετείχαν κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωπος της διαχειριστικής αρχής και ο υποδιοικητής της ΕΚΤΗΣ είπε, καθώς και όλοι οι διοικητές των νοσοκομείων της Πελοποννήσου. Στη σύσκεψη αυτή, ο κύριος Περιφερειάρχης εξέφρασε την θέλησή του για εντατικοποίηση της προώθησης των έργων που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, ώστε να μπορούμε να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες αυτή την εποχή, τη δύσκολη εποχή της πατρίδας, σε όλους τους συμπολίτες μας. Όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, συζητήθηκε το θέμα της κατασκευής της 19κλίνης νοσηλευτικής μονάδας, το οποίο είναι το πιο όριμο έργο, θα λέγαμε, και απομένουν κάποιες εκκρεμότητες ως προς την μελέτη που θα ενταχθεί σύντομα στο ΕΣΠΑ, μέσω της περιφέρειας πλέον Πελοποννήσου.
Το δεύτερο έργο που συζητήθηκε είναι η κατασκευή του ψυχιατρικού τμήματος δυναμικότητας 20 κλινών, για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έτοιμη μελέτη και ευελπιστούμε ότι σύντομα και αυτό θα δρομολογηθεί προς ένταξη. Ένα άλλο έργο είναι αυτό του εξυγχρονισμού των υποδομών και της αναπαλαίωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού των κέντρων υγείας Γηθίου και Αρεόπολης, για το οποίο μας βοήθησε αποφασιστικά ο Δήμαρχος Μάνης, ο κύριος Ανδρεάκος, με την παραχώρηση ενός μηχανικού, ο οποίος συνέταξε τις σχετικές μελέτες, και το έργο αυτό μέσω του Δήμου Σπάρτης ή της Περιφέρειας θα ενταχθεί άμεσα στο ΕΣΠΑ. Ένα νέο έργο το οποίο προγραμματίζουμε και βρίσκεται στη φάση της ορίμανσης της μελέτης είναι η κατασκευή μονάδας αυξημένης φροντίδας στο νοσοκομείο Σπάρτης. Για όλα αυτά τα έργα έχουμε τη συνδρομή πλέον της Περιφέρειας, έχουμε τη σταθερή συνδρομή από την αρχή του κυβερνητικού βουλευτή μας, του κυρίου Γρηγοράκου, και μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έμπρακτα μας στηρίζει, πιστεύουμε ότι θα ολοκληρώσουμε σύντομα έργα πνοής, θα λέγαμε, που θα προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες υγείας στους Λάκωνες πολίτες.